Την ικανοποίησή του για την ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό της δομής ξέφρασε ο αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και υπεύθυνος του παραρτήματος ΑΜΕΑΚ στην Ξάνθη Γιώργος Χατζηθεοδόρου. Η δομή ενισχύθηκε με λογοθεραπευτή, διαιτολόγο, διατροφολόγο, μουσικοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, φυσικοθεραπευτή, εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ σύντομα αναμένεται η προκήρυξη για μια θέση μάγειρα και μια θέση νοσηλεύτριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να μάθει και ο κόσμος το τι ακριβώς συνέβαινε και το τι ακριβώς έγινε πέρα από το σημείο εκείνο που αναλάβαμε εμείς την ευθύνη του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Από τον Ιούνιο λοιπόν του 2015, όταν αναλάβαμε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και εγώ θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή μόνο για το κέντρο το δικό μας, το παράρτημα ΜΕΑ δηλαδή Ξάνθης, το πρώην ψυχολογικό, αυτό που λέγαμε μέχρι το τέλος του 2014, το αναλάβαμε λοιπόν με πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα ήταν της τάξης των πολλών χιλιάδων ευρώ χρωστούμενα στο ΙΚΑ, με 9 εργαζόμενους στο δικό μας παράρτημα και 7 μήνες απλήρωτους. Σήμερα λοιπόν, μάλλον μετά από λίγο καιρό, καταφέραμε να πληρώσουμε όλους τους υπαλλήλους, να δημιουργήσουμε αυτή την ασφάλεια των υπαλλήλων που πραγματικά εκεί έχουν δώσει τον εαυτό τους για να κρατήσουν ζωντανές αυτές τις δομές, που είναι πραγματικά πολύ δύσκολες δομές, γιατί εκεί έχουμε παιδιά με δύσκολες περιπτώσεις, το γνωρίζουμε όλοι. Καταφέραμε λοιπόν να φτιάξουμε και να στηρίξουμε όλη αυτή την νέα δομή, διπλασιάσαμε το προσωπικό και πληρώσαμε όλα τα χρέη. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να λέμε ότι επιτέλους στελεχώσαμε και αυτή τη σημαντική δομή με επιστημονικό προσωπικό που δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν προσελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα 8 νέοι επιστήμονες με ειδικότητες λογοθεραπευτών, γυμναστών, ειδικών παιδαγωγών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να στηρίξουν μια τέτοια δομή. Και στις επόμενες μέρες θα προσλάβουμε και ακόμη ένα μάγειρα και μία νοσηλεύτρια της ΔΕΕ, έτσι ώστε να καλύψουμε όλα τα κενά. Να πω ότι καταφέραμε και ανοίξαμε το οικοτροφείο και το Σαββατοκύριακο και θέλω να το τονίσω εδώ όμως για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν οικογένειες. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποδρυματοποιήσουμε τα παιδιά. Θέλουμε τα παιδιά αυτά να βγουν έξω στην κοινωνία. Θέλουμε τα παιδιά αυτά να νιώσουν ότι απλά βρίσκονται σε ένα σχολείο. Και αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι με την έλευση του νέου προσωπικού, του επιστημονικού προσωπικού, θα περάσει και αυτό πλέον έξω στην κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι κάναμε ένα τεράστιο άλμα και μια τεράστια υπέρβαση. Και βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και το προσωπικό, το παλαιότερο προσωπικό, το οποίο στήριξε με όλες τις δυνάμεις όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια τα οποία περάσαμε και νομίζω ότι αυτές οι υποσχέσεις που δώσαμε ότι εμείς θα παλέψουμε και θα δουλέψουμε γι' αυτό, νομίζω πιάσανε τόπο. Μια δομή που είναι αλήθεια πως πέρασε μεγάλες δυσκολίες μέχρι να ενταχθεί στο δυναμικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και σε καθεστώς δημοσίου ελέγχου, η οποία όμως πλέον δείχνει όχι απλά να επιβιώνει αλλά και να αναπτύσσεται προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και ειδικότερα των μελών της που το έχουν περισσότερο ανάγκη.